Η Μαρία Γκούμα, μία νησιώτισσα από την Κύθνο, έγινε γνωστή στα μέσα του 20ου αιώνα από δημοσίευμα αθηναϊκής εφημερίδας με τίτλο «Η δαιμονισμένη του Εγάλεο». Στην οικογένειά της αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα. Καθώς βρισκόταν σε τρομερή ψυχολογική κατάσταση, έφυγε από το σπίτι της. Τότε μπήκαν μέσα της δαιμόνια και η ζωή της κατάντησε μαρτύριο. Άρχισε να βλαστημάει τα θεία και να σπάει ό,τι έβρισκε μπροστά της. Συχνά ανέβαινε στο βουνό Εγάλιο και κατρακυλούσε στις χαράδρες για να σκοτωθεί. Οι συγγενείς της τη μάζευαν και την έφερναν πάλι στο σπίτι της. Αλλά στο μεταξύ εκείνη από όμορφη γυναίκα μεταμορφώθηκε σε τέρας. Η γλώσσα της μεγάλωσε, τα αυτιά της μάκρυναν, τα μάτια της γύρισαν ανάποδα και το πρόσωπό της έγινε αποκρουστικό. Ήταν τόσο εντυπωσιακή και αξιοπερίεργη η παραμόρφωσή της, ώστε στην είσοδο του σπιτιού της στεκόταν αστυνομικός για να εμποδίζει το πλήθος που πήγαινε να τη δει. Πολλοί χριστιανοί μαζευόταν σχεδόν κάθε ημέρα και έκαναν παρακλήσεις στην Παναγιά την Κανάλα, της Κύθνου, για τη θεραπεία της άρρωστης. Και η χάρη της υπεραγίας Θεοτόκου έκανε το θαύμα της. Ήταν Παρασκευή βράδυ, 16 Μαρτίου του 1952. Οι πιστοί, πάλι συγκεντρωμένοι, οικέτευαν το Θεό να ελευθερώσει από τα δεσμά του διαβόλου την ταλαιπωρημένη ψυχή της Μαρίας. Ξαφνικά, τα μεσάνυχτα, τα δαιμόνια με το στόμα της άρρωστης άρχισαν να φωνάζουν. «Θα βγούμε από τα μάτια». «Όχι, από τα νύχια», απαντούσαν οι χριστιανοί. Ο αγώνας συνεχιζόταν. Οι στιγμές ήταν φοβερές και η ατμόσφαιρα φορτισμένη. Η δαιμονισμένη δεμένη επάνω στο κρεβάτι χτυπιόταν. 5 γεροδεμένοι άντρες τη συγκρατούσαν για να μην σκοτωθεί. Την ίδια στιγμή οι πιστοί εκλιπαρούσαν γονατιστή τη Θεοτόκο να ταχύνει τη βοήθειά της. Η αγωνία όλων κορυφώθηκε. Στην πόρτα και στα παράθυρα μαζεύτηκε κόσμος που με κομμένη την ανάσα παρακολουθούσε το δράμα. Ξαφνικά, ένας δυνατός τοπικός σεισμός τράνταξε το σπίτι από τα θεμέλια. Οι άνθρωποι τρόμαξαν, ταράχτηκαν. Δεν κατάλαβαν καλά-καλά τι έγινε. Την ίδια στιγμή όμως, η δαιμονισμένη, καθώς ομολόγησε αργότερα η ίδια, είδε να ανοίγει η σκεπή και να παρουσιάζεται μία γυναίκα. Το ένδυμά της ήταν μαύρο και βρεγμένο στο κάτω μέρος, ενώ το πρόσωπό της έλαμπε σαν τον ήλιο. «Έφτασα», της λέει, «από τα θερμιά». Αμέσως ακούστηκε δεύτερος δυνατός κρότος και τα πονηρά πνεύματα έφυγαν σαν αέρας. Συνάμα τα τζάμια του δωματίου έγιναν θρύψαλα. «Η Παναγιά η Κανάλα», φώναξε η Μαρία. «Γονατίστε». Το πρόσωπο της δαιμονισμένης Μαρίας γαλήνευσε και έγινε σαν αγγελικό. Η Παναγιά τη σταύρωσε στο πρόσωπο 3 φορές και είπε «Αγάπη παιδί μου, αγάπη». Και με τα λόγια αυτά απομακρύνθηκε σιγά σιγά ευλογώντας με το πανάχραντο χέρι της όλους τους παρόντες. Τότε η Μαρία άκουσε αγγελικές υμνοδίες και πιο καθαρά το υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια. Ήταν κάτι εξαίσιο που δεν μπορούσε να το περιγράψει με λόγια. Ύστερα, ανοίγοντας τα μάτια της, αναγνώρισε το παιδί της, τους συγγενείς και τους φίλους της. «Χριστός Ανέστη», τους είπε πρόσχαρα, «ελάτε να σας φιλήσω, είμαι καλά». Το παραλήρημα χαράς των πιστών το διαδέχτηκε η ολονύχτια προσευχή τους. Οι δακρύβρεχτες κεσίες μετατράπηκαν τώρα σε ευχαριστίες δοξολογίες προς την νικήτρια Θεοτόκο.